Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πόλεμο εκτό ελέγχου. Το σκοτεινό διαδίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ. Όψιμη παραδοχή για στρατιέ τρόλ με τι ευλογίε του Κουτσικουμουντούρου τη χρυσή περίοδου. Αναφέρεται στον κύριο Σκουρλέ τη καταγγελία και του φίλη, κυρίου φίλη για παράκεντρα Τσίπρα και τον υπόγειο ρόλο του στην εκλογή Κασελάκη. Με έμεσο τρόπο το λένε. Λένε ότι αυτά τα χρησιμοποιούσε και ο Κασελάκη στου λογαριασμού για να την πέσουν στην Αχτιόγλου μετά. Και αναφέρονται, προσέξτε, στου ανθρώπου που ήταν πέριξ του πρώην Προέδρου του κ. Τσίπρα, οι οποίοι έγιναν ουσιαστικά το όπλο του κ. Κασελάκη κατά την προεκλογική περίοδο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. Λοιπόν, τι ζητάει ο Όριο Πάγο από τη Βουλή, Σπαρτιάτε, ο Κασιδιάρη και η εξαπάτηση των εκλογέων. Το δικαστήριο ανοίγει ποινικό φάκελο, αντιμετωπίζοντα όλου του βουλευτέ πλην στίνκα ω υπόπτου, να πούμε. Ε, να πω ότι θεωρώ δεδομένα θα κληθεί ο Σύμπετος και ο κ. Κασιδιάρης. Ε, είναι λογική ερμηνεία αυτό, έτσι. Δεν είναι Όση πληροφορία. είναι αυγός, δηλαδή, ως... αυτό, αυτό φωτογραφίζεται. Αυτό φωτογραφίζεται. Συνέντευξη Κριστίν Λαγκάρτ. Στην Ελλάδα σημειώθηκε μια θεαματική αλλαγή. Η ολόκληρη ζήτηση με την πρόεδρο της Εκουτού, από της οποίας μεταδόθηκε και στο Μέγκα, λέει, εχθές. Και τώρα εδώ έχουμε Champions League, θα το δούμε στη συνεχεια Παρίσι, Ματσάρα. Παρίσι, Ζερμέν, Μίλαν 3-0. Ο Εμπαπέβαλε ένα γκολφίλε. Πάπα παιχνιά. Σήμερα πάντω είναι γεμάτη ημέρα με ποδοσφαιρικού αγώνε, έτσι δεν είναι. Σήμερα έχει ελληνικέ ομάδε. Έχει οι ελληνικέ ομάδε, νομίζω ότι οι καφετέρειε θα γεμίσουν. Κάτσε ρε παιδί μου. Και τα σπίτια Πέριμε. και τα σαλόνια για τα πάντα. Ο κύριο Πέτρο εδώ λέει ότι μπήκαν και οι συντάξει, όχι μόνο επικουρικέ. Μήπω εννοεί, ναι, μήπω δεν είναι μισθωτό όμω ο κύριο Πέτρο. Ναι, ούτε, θα πήκαν και οι Τον μη μισθωτό είναι οι συντάξει, κύριε Πέτρο yeah. μου. Άρα λογικά δεν είσαι μισθωτό γι' αυτό μπήκε η συντάξη σου εχθέ, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταματήστε να μου κάνετε μπούλινγκ για το μαντιλάκι, παιδιά. Δέχομαι μπούλινγκ για το μαντιλάκι. <laughs> Βάλτε ένα μαντιλάκι εδώ. Ε, γραβάτα, φίλε. Ε, Παραδοσιακό. Μαζί ε, ε. με τον κλέρχο, μαζί με τις γραβάτε. Εσεί είστε του κόμματο, του αρμόδιου κόμματο εκεί. Θα αρχίσει διαγραφές, μου φαίνεται ο κλέρχο και δεν θα μείνει κολυμπιτρόξυλο. Ε, δύο είμαστε. <laughs> <laughs> βγαίνει εσύ, πε εσύ, βγαίνει εσύ. Μπες εσύ <laughs> <πέρνα> έξω. <laughs> λοιπόν, καθημερινή. Κλειδί η Σούδα για τι Ηνωμένε Πολιτείε, μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, φιλοξενεί και μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα η καθημερινή, όπω βλέπετε εδώ, φίλε και φίλοι, όπου στο βάθο διακρίνονται. Είναι μια φωτογραφία που εξασφάλισε, λέει, αποκλειστικά η καθημερινή. Διακρίνονται, λέει, κάποια από τα αμερικανικά μεταγωγικά σε 130, σε 17 και 7 με τάγκερ. Τώρα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα, διαβάζουμε εδώ ψηλά, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για σπίτια σε νέου θα ανακατασκευαστούν κλειστά κτίρια του Δημοσίου σε πρώτη φάση. Κονδύλια 1,5 δις ευρώ θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια για τη χρηματοδότηση του προγράμματο κοινωνική κατοικία, κοινωνική στέγη, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνική Οικονομία, τον κύριο Χατζηδάκη. Σε πρώτη φάση θα ανακατασκευαστούν κλειστά κτίρια του Δημοσίου, ώστε να παραχωρηθούν έναντι μικρού μισθώματο σε νέου ή νέα ζευγάρια. Και προσέξτε, κοίταζα λίγο τι μέσα σελίδε καθημερινή. Και ενώ έχει χτυπήσει ακριβώ αυτό το θέμα, βλέπετε ε, στι ομών σελίδε ναι, ναι. για το πακέτο, βλέπω δίπλα αυτό εδώ που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Ένα εκατομμύριο ακίνητα λέει είναι εκτό ναι, αγορά. Ναι, ναι. Το έχει πρώτο θέμα 750. την 750. κατοικίες κλειστές, το 750.000 κατοικίε είναι κλειστέ. 185.000 βρίσκονται στην κατοχή των σέρβισε. Και είναι κλειστέ πολλέ εξ αυτών, διότι υπάρχουν νομικά προβλήματα. Νομοποιήσει, κληρονομιέ, ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι. Που λέει ότι δεν τα νοικιάζουν γιατί φοβούνται ότι δεν παίρνουν τα νίκια. Υπάρχει ένα άλλο που λέει ότι δεν το νοικιάζουν γιατί φοβούνται τι φθορέ. Λέει δεν θέλω φθορά. Υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων που θεωρεί ότι είναι καλά οικονομικά, δεν θέλει να το κάνει. Ναι. Είναι πολλά, αλλά 750.000 ακίνητα είναι πάρα πολλά φύλλα. Θα λύνανε το στεγαστικό πρόβλημα. Θα πέφτουν οι τιμέ των ενοικίων. Αυτό είναι το, μεγάλο αυτό το, αυτό το μεγάλο βασικότερο. Οι τιμέ των ενοικίων. Λοιπόν. λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Χάσμα στην κορυφή, σύγχυση στη βάση. Στο 12,9 ο ΣΥΡΙΖΑ, μία μονάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ, στο 36,6 η Νέα Δημοκρατία. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά την εκλογή Προέδρου και τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Αποδοκιμάζει το ΣΥΡΙΖΑ τον ανελέη των αντιπαραθέσεων. Ε, στο σωστό δρόμο το κόμμα το 77,7 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Διχοτομημένη στο ενδεχόμενο διάσπαση, 48,6 43% υπέρ. Είναι μεγάλο το κομμάτι. Είναι στα δύο. Άρα είναι και μεγάλο το κομμάτι που λέει φύγεται. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Ε, πέμπτο στα ο Κασελάκη. Το 33% τον θεωρεί κέντρο αριστερό και το 31 31,3% κέντρο ή κεντροδεξιό. Η Άγκυρα Τανάζη τα νερά. Η δήλωση χθε του Ερντογάν ότι η χαμάς είναι απελευθερωτικό κίνημα και όχι τρομοκρατία. Έχει γίνει χαμό όλο τον κόσμο. Χαμό όμω όλο τον κόσμο με αυτή τη δήλωση. Νομίζω ότι ανοίγει του ασκού του αιώλου ο Ερντογάν με τι δηλώσεις του. Εντελώ περνάει. Πάλι στο αντιδυτικό μέτωπο, Στο ισλαμικό, στο ισλαμικό μέτωπο, έχουμε Οι, οι Ισλαμιστέ yeah. απέναντι στους δυτικού. Λοιπόν, κόμμα μανδύα του Κασιδιάρη Σπαρτιάτε. Ε, τράπεζα πυριό πανελλαδική, απεργία ενάντια στην υπεχρεωτική εθελούσια. Και σήμερα η δίκαια τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Βλέπω αυτό. Επίση ενδιαφέρον ε, θέμα. Μάλιστα. Στά. Πάμε στην απογευματινή. Κεντρικό Πάμε. θέμα η εφημερίδα έχει επιλέξει το, σπίτι, το σχέδιο του κύριου Χατζηδάκη Σπίτια για όλου. Με πρίκα 1,5 δι ευρώ για ξεκίνημα. Αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου μοντέρνε εργατικέ κατοικίε σε καλέ περιοχέ και πρόγραμμα ανακαινήσεων. Ε, δεύτερο θέμα βλέπουμε εδώ συσκέψη του Μαξίμου για ρεύμα αέριο και θέρμανση. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σουλιάκας, να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας, διότι είναι το μέγα θέμα που έχει Λέβαια, νομίζω, βέβαια, η ελληνική κοινωνία Το αυτό. Αυτό 55% σου λένε είναι το σημαντικό το θέμα που μας απασχολεί Έτσι. ο Συντάξεις κόσμος. Συντάξεις αυτομάτως με προεργασία 6 μηνών. Θα, στηλε... θα, ειδοποιήσει λέει, τηλεφωνικά, για να το πούμε για του φίλου μα παρακολουθούν, θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά και θα σου λένε ότι ετοίμαστε τα χαρτιά σου, σε έξι μήνε θα είσαι έτοιμο να υποβάλει για σύνταξη. Διότι έκανε τον κύκλο σου ω εργαζόμενο. Το σενάριο για φόρου δύο ταχυτήτων και βεβαίω εδώ ψηλά δεν υπάρχει κασελάκι για το 70% των πολιτών που λέγαμε λίγο πριν. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επίδομα σε 742.772 για την προσωπική διαφορά. Η λίστα με δικαιούχων σε όλα τα ταμεία. 100-150-200 ευρώ είναι. Είναι το μισό από ό,τι είχαν δώσει πέρυσι, γιατί είναι ο μισό 700 ευρώ Σύνταξη ναι. παίρνει 200. Ναι. Μέχρι 1.100 θα παίρνει 150 και μέχρι 1.600 τα βάνη και όλε οι, οι κύριε να θρηστούν, ναι, ναι, ναι. θα 100 ευρώ. 100 ευρώ. Ρίξη Τουρκία, Ισραήλια, τρομοκράτε τη Χαμά. Εδώ το πρόγραμμα Φόβη Γεννηματά, δωρεάν έλεγχο για καρκίνο μαστού για τι γυναίκε 4574. Να βρούμε τι δηλώσει των στελεχών του Πασόκη. Παρακαλώ πολύ, παιδιά, να δείξουμε χθε έγινε το μνημόσυνο. Ε, είναι δύο χρόνια από το θάνατο τη Φόβη Γεννηματά. Ε, και ως πολιτικός και σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα και σαν γυναίκα μια πολύ αξιοπρεπές πρόσωπο. Εδώ βλέπουμε νέες βόμβες τελεχών κατά κασελάκι, εμφύλιος διχοστέλος και έλεος. Εδώ η δημοσκόπηση GPO, νέα βουτιά για ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχία Μητσοτάκη, λέει 36,6, 12,9, 10,9. Εδώ βλέπουμε στον Άριο Πάγο ύποπτη 11 βουλευτέ των Πάμε στη Δημοκρατία. Προστάτη των τρομοκρατών τη Χαμά, ο Ερντογάν άνοιξε μέτωπο με Δύση και Ισραήλ. Ο παρανοϊκό σουλτάνος φανέρωσε το αποτρόπαιο πρόσωπό του, δίνοντα κάλυψη στι συγκαντιστικέ επιθέσει. Άλλο θέμα στην εφημερίδα ε, Δημοκρατία. Στον ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψαν, ανακάλυψαν ξαφνικά τα τρόλ και το σκοτεινό διαδίκτυο. Βόμβε Μουτζούρι, κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει στα νησιά αποστατικοποίηση. Όπα, αποστατικοποίηση. Ναι. Τι ο ο Περιφερειάδη κατήγγειλε ότι οι ροέ των παράνομων μεταναστών είναι πολύ μεγαλύτερε από τι επίσημε καταγραφέ. Πρόσεξε όμω. Ο, ο Μουντζούρη εξελέγει με το σύνθημα με το Έξω οι μετανάστε. Ναι. Με αυτό το σύνθημα κλείνουμε τα κέντρα υποδοχή. Έξω οι ναι. μετανάστε. Με αυτό το σύνθημα, σύνθημα εξελέγει ο κ. Μουτζούρη. Τώρα, βέβαια, το αφήγημα περιμερική αποστρατικοποίηση των νησιών όταν μιλάμε για ένα εθνικό θέμα. Εντάξει, τώρα α είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι μα όταν το λέμε αυτό για το αν υπάρχει αποστρατικοποίηση των νησιών και ε, τι κάνουμε, τέλο πάντων. Μάλιστα. Τι λέει ο Τσαουγιάδη, πε μα τι λέει εδώ ο, φίλο μα, ο κ. Κακλαμάνη. Άλλο ο, διεύρυνση τη Νέα Δημοκρατία και άλλο ξεχύλωμα, λέει. Ο Νικήτα Κακλαμάνη ξαναχτύπησε με βαριέ αιχμέ για την πασοκοποίηση τη γαλάζια παράταξη. Τα είπε ο Κακλαμάνη εχθέ. Χθε προχθέ δεν θυμάμαι πότε τα είπε. Τα είχε πει και εδώ μέσα άκρε. Τα λέει ο κ. Κακλαμάνη γενικώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι, λέει, αφού... το οποίο ή θα πάει να ψηφίσει. Μεταγραφέ γίνανε από το Πασόκ. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει, είπε μάλιστα ότι σε μία αποστροφή. Τους. Λέει ότι βάζουν στο βιογραφικό του ότι προέρχονται, έχουν περάσει και από το Πασόκ για να είναι. Εντάξει, αυτή ήταν. Περνάει, ως πλάκα. Βλέπει όμω ότι ξέρει. περνάει. Ότι πέρα... έχει περάσει από το Πασόκ. Αλήθεια είναι. Αφού μα να σου πω. Ποιοι εξέλεξαν το Μητσοτάκι. Το, το παραπάνω. το κέντρο, ρε παιδιά. Το κέντρο είναι. Μη λέμε τώρα. Εκεί στράφηκε ο Μητσοτάκη. Λοιπόν, η Αυγή, όχι μόνο το κέντρο, αλλά αυτό είναι το πλάσ σε αυτέ τι περιπτώσει. Η Αυγή, ακριβό μου σπίτι, δημιουργείται μια νέα γενιά ενοικιαστών που θα πληρώνουν ακόμα και έναν μισθό για ενίκιο. Το διαβάζει έτσι η Αυγή αυτό το θέμα, γιατί όπω είπε ο κ. Κατσιδάκη. Αυτό το πρόγραμμα θα δίνει πράγματι διαμερίσματα στου νέου και στι νέε. Βέβαια, θα πληρώνουν κάποιο ενίκιο για να μπαίνουν μέσα. Και το διαβάζει με αυτόν τον τρόπο η Αυγή. Όχι το ναι. Δηλαδή θέλω να πω θέλει λίγο να δούμε πώ ναι. ακριβώ θα λειτουργήσει. Είναι ένα Αν επαρκέ λέει το πρόγραμμα τη κυβέρνηση σπίτι μου, το οποίο συνέβαλε στι αυξήσει τιμών και δεν θα συνεχιστεί. Έτσι λέει. Ναι. Συνεδριάζει Είναι σήμερα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, το, ναι, το πρώτο ναι, μεγάλο ναι, πρόγραμμα ναι, ναι, για 10.000. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ε, συνεδριάζει σήμερα το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπαίνουμε σε διάλογο με στελέχη. Με αντικαταστατική και επιζήμια στάση, λέει η Κουμουντούρ, για βίτσα σκουλέτη φίλη. Του χρεώνει ότι έχουν αντικαταστατική και επιζήμια στάση. Όλοι για το καταστατικό ζούμε, παιδιά. Πρέταντορ, σταματούν τον έλεγχο. Κοινοβουλευτικό έλεγχο των μεθοδεύσεων τη κυβέρνηση προανήγγειλε ο Σοκράτη Φάμελο. Με το και τέλο στα χειρουργεία και στο Παπα-Νικολάου, 12 βάρδιες, τουλάχιστον 12 βάρδιε κάνουν αισιολόγοι. Λέει ο πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών Θεσσαλονίκη, Χρήστο Χαραχρήστο. Και έφυγε βέβαια ο Γιώργο Γραμματικάκη, τεράστια προσωπικότητα. Φωτεινό άνθρωπο. Φωτεινό μυαλό, πραγματικά. Μάλιστα. Τα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, ο, ο τίτλο τη εφημερίδο. Να σταματήσει η σφαγή. Καμία εμπλοκή τη Ελλάδα. Ποτάμι φουσκωμένο η οργή για το έγκλημα σε βάρο του Παλαιστινιακού λαού. Μεγάλη διαδήλωση χθε στην Ελευσίνα για να μην γίνει ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών στο, μακελιο, στο, στο, μακέλεμα του λαού τη Παλαιστίνη. Νέο συλλαλητήριο και συναυλία την Κυριακή στι 5 του Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματο λέει η εφημερίδα Ριζοσπάση. Λοιπόν, Κατεπίγουσα επιστολή έκκληση για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διόδων στην Παλαιστίνη. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα για να καταδικαστούν οι κατοχοί για το και τα εγκλήματα του Ισραήλ και των ατοικών συμμάχων του. Λοιπόν, έχουμε για την πρώτη γυναίκα διευθύντρια τη Αυγή. Τώρα το είδα, το είδα, δεν το είχα δει. Ε, η συνάδελφο, η Βούλα και Χαγιά. Το εδώ, σα παρακαλώ. Η Βούλα και Χαγιά, ε, γνωστή συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια κτλ. Ε, γίνεται η πρώτη γυναίκα διευθύντρια τη Αυγή. Είχε φύγει ο κύριο Δραπανάκη, όπω θυμόμαστε. Ε, και ο Αδάμ Γιανίκο είναι στο τιμόνι του στο κόκκινο. Το 105,5 είναι η, νέη, η νέα διοίκηση εφημερίδα, η κυρία Κεχαγιά και ο κύριο Γιανίκο. Μάλιστα. Στην εφημερίδα Εστία, καλωρίζει και λοιπόν η κυρία Κεχαγιά, η φίλη μα, συνάδελφο. Η αιστεία λοιπόν, Λουκέτο στου παρτιάτε, δείχνει κλήσει των βουλευτών του ω υπόπτων. Μη ναι. σηματοδοτεί το αίτημα τη Αγγελίας του κυρία Γεωργία Σαρδενίνη, προ το Κοινοβούλιο. Βασίζεται στι δύο καταθέσει. Στίγκα, όλο το κείμενο. Μάλιστα. Εδώ πάμε στην κόντρα νιού. Έρμεο των ξενοδόχων. Γίνεται η κυβέρνηση. Επιβάλλει φορολογία και αυστηρού χρονικού περιορισμού στα ενοικιαζόμενα κίνητα, με νόμο φέρνει τα πάνω κάτω βραχυχρόνιε μισθώσει. Οι πιέσει από το ισχυρό λόμπι των ξενοδόχων αναγκάζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοτικέ αλλαγέ στι βραχυχρόνιε μισθώσει. Τι θα του λέει δηλαδή. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκη. Οι αρχέ πολέμου και αποχωρήσει, λέει η εφημερίδα. Στο κενό μέχρι στιγμή, οι κινήσει για εκτόνωση του κλίματο ενώψη Κεντρική Επιτροπή. Προβλη... Πρόβλημα οι δημοσκοπήσει για τον Κασελάκη και οι αποχωρούντε για την Αξιόγλου. Έχει ωραία γελιογραφία όμω η εφημερίδα. Αν δείτε εδώ προσεκτικά, είναι τα ερήπια ναι. τη Κουμουντούρου. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φαίνονται οι ταμπέλε. Μέσα εδώ ακούγεται μια φωνή, λέει: Πολλά στελέχη μα βρίσκονται στην πόρτα τη εξόδου και λέει η άλλη φωνή από δίπλα. Πώ το καλό κατάφερα να την βρουν. <laughs> <laughs> Έχει θεϊκέ γελεγραφίε στο ποντίκι πάντα, ρε φίλε. Πάντα. Πάντα το ποντίκι. Ιστορική εφημερίδα. Λοιπόν, η ναυτεμπορική. Εννέα μήνε θα διαρκέσουν τα υψηλά επιτόκια. Μετά τον Ιούλιο του 2024, η ΕΚΟΥΤΟΥ θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεταβολή του. Εγώ σήμερα να πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΚΟΥΤΟΥ είναι στην Αθήνα, όπω είπαμε και χθε. Χθε το βράδυ συνέφαγαν με τον διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο ε, και με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του που πήγαν ε, στην Κεντρική Τράπεζα. Ε, υπάρχουν πληροφορίε ότι η συνεδρίαση ουσιαστικά θα παραμείνει σταθερό. Το γράφει και η εφημερίδα, αυτό που λέγαμε και χθε. Ότι ναι, ναι. το βασικό επιτόκιο καθέσεων τη ΕΚΟΤΟΥ θα παραμείνει σταθερό στο σημερινό επίπεδο 4% έω και τον Ιούλιο του 2024. Δηλαδή για ε, ε, 7-8 μήνε ακόμα. Καθώ η ΕΚΟΤΟΥ αναμένεται να κηρύξει παύσει αυξήσει, όπω αναφέρουν έγκυρε τραπεζικέ πηγέ. Στη σημερινή συνεδρία στην Αθήνα έχει προεξοφληθεί ότι η ΕΚΟΥΤΟΥ θα κάνει μια παύση των επιτοκιακών αυξήσεων. Μακάρι, παιδιά, αν και ψηλά ήδη. Έτσι, έτσι κι Μάλιστα. Ο τύπο τη Θεσσαλονίκη έχει επιλέξει σαν κεντρικό θέμα. Το SOS για τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Κίνδυνο αναστολή βλέπει η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκη. Μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγου. Τι απαντάει η διοίκηση του νοσοκομείου. Και βεβαίω, δεύτερο μεγάλο θέμα, η διπλή γιορτή, η μεγάλη διπλή γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, τιμά τον Πολιούχο Δημήτριο και την απελευθέρωση τη πόλη. Λοιπόν, εσπρέσο. Ο πληστηριασμό χτύπησε χθε την πόρτα τη Βίλα στην οδό τύχη 13 του Παπαργυρόπουλου. Και ο εδώ. Άστεγο ο άρχοντα των αστεριών. Άστεγο. Το κράτο δεν κυνηγά τα κόμματα που χρωστάνε και παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, λέει η εφημερίδα. Παναγία μου. Απόπειρα αρπαγή. Το, το, ναι, ναι, το λέει ο ίδιο. Μιλάει για να τι πρέσω. Κοίτα εδώ τώρα, φίλε. Απόπειρα αρπαγή οχτάχρονο από την κοινότητα γράφει μαγούλα για όνομα τη Παναγία. Το κοριτσάκι, τα σαν... είπε έντρομο. Προσ... Μας... Προσπάθησε να την αρπάξει. την αρπάξει. Ναι, ναι, ναι. Προσπάσεις ναι, ναι, προσπάσεις να ναι, να ναι. Η κόρη μου έχει σκλήρινση κατά πλάκα, υπέφερε και την έπνιξα. Απίστευτο αυτό Θεσσαλονίκη. Μόνο που διαβάζω αναφορέ. Ο παιδακτόνο είπε λέει μετά το άγριο έγκλημα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με ψαραντούφεκο. Ότι το κορίτσι αυτό ήταν ένα ζωντανό κορίτσι με την έννοια ότι και πήγαινε σε, έβγαινε έξω, κυκλοφορούσε για ένα μαξίδιο κτλ. Δηλαδή δεν ήταν σε κατάσταση να πει τόσο δραματική. Κάθω αν πει και να ήταν σε δραματική κατάσταση. Αυτό τι είναι Θεό και πάει και την πνίγει. Για όνομα τη Παναγία, ρε παιδιά.